Μια σύλληπτη τραγωδία ζούνε από το μεσημέρι της Παρασκευής η σύζυγος και ο γιος του Γιώργου Καραϊβάς. Ο δημοσιογράφος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των αδίστακτων δολοφόνων που του είχαν στήσει ενέδρα και τον περίμεναν μάλιστα 10 λεπτά έξω από το σπίτι του στον Άλυμο. Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς αποτελεί έγκλημα ειδεχθές. Η δημοσιογραφική του ιδιότητα στην περίπτωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Πριν από λίγο συναντήθηκα και ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό. Με ρητή του εντολή θα επισπευστούν οι έρευνες. Πολύ γρήγορα λοιπόν, όπως κάνει πάντα η ελληνική αστυνομία, θα βρει τους ενόχους και θα τους παραδώσει στην ελληνική δικαιοσύνη για να επιληφθεί αυτή. Εκφράζω βαθιά και ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ. 7 από τις σφαίρες βρήκαν το γνωστό αστυνομικό συντάκτη στο κεφάλι και στο θώρακα, ενώ όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο εκτελεστής του του έριξε και τη χαριστική βολή προκειμένου να είναι σίγουρος για το ειδεχθές έργο του. Το σκηνικό του εγκλήματος δεν ξεπέρασε τα 30 δευτερόλεπτα, ενώ οι δράστες ευνηδίασαν το θύμα τους καθώς τον προσέγγισαν πολύ γρήγορα. Επαγγελματική δουλειά φαίνεται από τη στάση τους, φαίνεται από τις πολλές σφαίρες που έριξαν στον Γιώργο Καραϊβάζ. Και βεβαίως φαίνεται και από το σιγαστήρα. Αμέσως χάθηκαν και ψάχνουμε μέσα από στοιχεία να εντοπίσουμε οτιδήποτε θα μας διευκολύνει στην εξυγνίαση και στην αναζήτηση. Η συγκεκριμένη είδηση προκάλεσε την έκπληξη στο Πανελλήνιο, καθώς ο δημοσιογράφος ήταν εξαιρετικός στη δουλειά του, όπως μετέφεραν και οι συνεργάτες του. Δεν πρέπει ο καθένας να παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Λογικό είναι αυτό. Είναι ανάλογα να μην πειράξει το λάθος άνθρωπο, πιστεύω εγώ. Τι να πούμε τώρα, ποιος ξέρει αν είχε στα κάποιες υποθέσεις που θα έβγαζε στον αέρα και μάλλον αυτά δεν θα ρέζαν σε κάποιους. Αλλά ζούμε και σε ένα δημοκρατικό κράτος, δεν θα πρέπει να λύνονται οι διαφορές με άλλο τρόπο. Θα πρέπει, αλλά έχουν τώρα μέσα κάποιες συμμορίες που κινούνται κάπως έτσι. Τι να πει κανείς, εντάξει, αυτά δυστυχώς. Τον τελευταίο καιρό ακούμε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά εμείς τι να πούμε, τι κρύβεται από πίσω, ποιος ξέρει. Δεν μπορούμε να εικάσουμε κάτι. Περίμενε τώρα, επίθεση εναντίον του ελεύθερου λόγου φαίνεται αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να το... πάνω σε δημοσιογράφο δεν δικαιολογείται. Μάλιστα ο θάνατός του συγκλώνησε και τον δημοσιογραφικό κόσμο με τους δημοσιογράφους από μεγάλα πανελλαδικά μέσα της χώρας μας να κάνουν λόγο πως η δημοκρατία του λόγου απειλείται. Γενικότερα για τον χώρο της δημοσιογραφίας έχουμε χάσει έναν πολύ καλό συνάδελφο σήμερα, τον Γιώργο τον Καραϊβάζ, τον οποίο ναι, γνώρισα και προσωπικά. Ήμασταν συνάδελφοι πολλά χρόνια στον Αντένα. Νομίζω ότι 7 χρόνια τουλάχιστον συνεργαστήκαμε. Τον έχω γνωρίσει από κοντά, διότι σε ένα πολύ μεγάλο θέμα πάνω στην Ιβέρια με την εξαφάνιση του Άλεξ είχαμε συνεργαστεί και είχαμε έρθει κοντά. Ήταν υπόδειγμα, ήταν ένας άνθρωπος δοτικός. Ήταν ένας άνθρωπος που πάντοτε σε βοηθούσε, ήταν ένας άνθρωπος που έδινε πληροφορίες πάρα πολύ έγκυρος. Μας έχει συγκλονίσει όλους και εμένα, διότι είμαστε και προσωπικοί φίλοι. Στην τηλεόραση το βλέπαμε, ήταν αξιόλογος δημοσιογράφος, καλό παιδί, καλός οικογενειάρχης, κακώς τον δολοφόνησαν. Αλλά οπωσδήποτε η πένα τον δολοφόνησε. Κάτι πήγαινε να ανακαλύψει, να βγάλει στη φόρα. Το είδαμε. Κρίμα. Κρίμα γιατί ήταν καλό παιδί, αρσενικός ήταν αυτός. Αυτός τα έβγαζε όλα στη φόρα, δεν καταλάβαινε. Και αυτό πλήρωσε κιόλας. Λογικά αυτό πλήρωσε. Κάποιον πείραξε πολύ. Κακός. Η Ελλάδα πρέπει να λάβει τα μέτρα της. Πρέπει να αλλάξει ένα νόμο. Δεν γίνεται αυτό.